τον αγώνα προσφέρει η μεταφορική εταιρεία Τσακμάκης και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ. Έχει δώρο στη Σύνδο Θεσσαλονίκη. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλάστρα Σύνδου. 6947 400 510. 30 χρόνια κοντά σας. Με ασφάλεια, προοπτικές και εμπειρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεταφορές εμπορευμάτων, εμπειρία, υπευθυνότητα. Εθνικές μεταφορές και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ Τσακμάκης Γιάννης. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Μεταφορές ΙΜΕΠ, Τσακμάκης, μετακομίσεις, μεταφορές, Υπήρου 16 στη Σύνδο, 6947 405 10, με ασφάλεια, Αθήνα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Αθήνα, των προϊόντων, με εμπειρία πολλών ετών. Σας προσφέρει το σημερινό παιχνίδι που ακούτε και που έχει κερδίσει η ομάδα εδώ της Ένωσης Καροτάς Οδοκήπων σε πολύ καλό σημείο. Το τείχος που γίνεται θα εκτελεστεί. Μπάλα τελικά στα δίκτυα. Φανταστικό γκολ. Φανταστικό γκολ, φίλες και φίλοι, από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε ένα φάουλ απευθείας. Η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του Βραγκούδη και με αυτό το γκολ, φίλες και φίλοι, ο Παπαδόπουλος ανάβει το παιχνίδι πολύ νωρίς για την Ένωση Καροτάς Οδοκήπων. Ήταν εικόνα στο παιχνίδι. Για να δούμε όμως αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα εδώ της Ένωση Καροτάς Οδοκήπων σε πολύ καλό σημείο. Το τείχος που γίνεται θα εκτελεστεί. Μπάλα τελικά στα δίκτυα. Φανταστικό γκολ. Φανταστικό γκολ, φίλες και φίλοι, από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος στο πλάγιο το εκτελεί με κεφαλιά ο Τεμέλκος. Η μπάλα μπροστά για τους φιλοξενούμενους. Κωνσταντός. Το σουτ που γίνεται ψηλά θα καταλήξει. Ρολίδη. Προσπαθεί ο Καρτσιάκος να βγει μπροστά. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά εδώ. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Κωνσταντός, προφανώς να κάνει το 0-2. Χατζόπουλος θα το εκτελέσει. Αφήνει τελικά να το εκτελέσει ο Τσέγκο. Για να δούμε όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Και είναι λογικό ότι το παιχνίδι έδειξε, πέρα το ότι είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ ένα ψαλιδάκι προσπάθησε να γίνει από τον επιθετικό των πέντε βρυσών. Δεν πέρασε εκεί. Ο μπαλά γίνει ένα σούτ εκεί. Μαρίκος. Θα γίνει το σούτ. Η μπαλά πετάγεται με διπλή προσπάθεια. Κόρνερ. Αν και έκανε την κίνηση ο γκολκίπερ εκεί του Καρτσιακού, η μπάλα κλείσει από τα χέρια του, είναι κόρνερ. Σάββας Μαρίκος γεμίζει στη σέντρα. Με κεφαλιά εδώ πάνω παίξει τον Αδία, αλλά δεν μπόρεσε παρά την πρόθεσή του ο επιθετικός εκεί, του Μέγα, να νικήσει. Προσπαθούν οι δύο ομάδες να τα αποβάλουν και να γίνουν πιο προσεκτικές μέχρι το τέλος για να δώσουν τη δικιά του μάχη. Τεμέλκος τώρα θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα γίνει κάθε την πλευρά, εδώ πέφτει και διώχνει. Σουτ που γίνεται από πλάγια, υποπίεση μπροστά από τον Δασκαλόπουλο ο Παπαδόπουλος. Θα στοχίσει το πρώτο δοκάρι του Φραγκούδη out. Θα γίνει το σουτ απευθείας, παρά την πρόθεσή του αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Ο σκόρε του αγώνα, την ενέργειά του. 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσουκαλίδης. Όλος ο κόσμος του Μέγα μπροστά. Θα γίνει το σούτ απευθείας. Η μπάλα φεύγει out εδώ. Καλή εκτέλεση από τον έμπειρο παίκτη. Αλλά όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον μπαλαμπάνι. Λίγο πάνω από τα δοκάρια το out. Φορές Αθήνα Θεσσαλονίκη, εμπειρία, προοπτικές. Έναν αγώνα που έδειξε τα σύν και τα πλήν των δύο ομάδων. Ο Καρτσιακός συνεχίζει να είναι αμφαστικός. Εδώ τώρα ο Λίλα βγαίνει από τα πλάγια. Θα κάνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Φοβερή ευκαιρία και στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος θα χάσει ευκαιρία να κάνει το 0-2 σε πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτο λίγο λεπτό. Η μπάλα πίσω. Θέλει να γυρίσει τώρα θα. Η προσποίηση, για να δούμε. Το σουτ παράλληλα. Εντυπωσιακή απέξω από τον μπαλαμπάνι. Πάει για σουτ απευθείας. Δοκιμάζει, αλλά δεν μπόρεσε και ο Τσέγκο να περάσει κάποιον. Διώχνει τον Καρτσιακού Παπαδόπουλος. Τον αγώνα προσφέρει η μεταφορική εταιρεία Τσακμάκης και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ.
Εχεδόρου στη Σύνδο Θεσσαλονίκη. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλάστρα Σύνδου. 6947 400 510. 30 χρόνια κοντά σας. Με ασφάλεια, προοπτικές και εμπειρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεταφορές εμπορευμάτων, εμπειρία, υπευθυνότητα. Εθνικές μεταφορές και ΣΥΑ όμικρον έψιλον Τσακμάκης Γιάννης. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Λεπτά αγωνίας για να δούμε πώς θα κριθεί το μεγάλο ντέρμπι, όλα έτοιμα. Με δύο αλλαγές που έχουν γίνει από πλευράς γηπεδούχων. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Φίλες και φίλοι, δώσουν πεντευρύσεις. Μέγας εναντίον Καρατάσου 0-1 με τον γκολ του Παπαδό από το απευθείας φάουλ. Είχαμε αλλαγές. Εκεί... Για να δούμε το απευθείας τώρα στην προσπάθεια να γίνει. Εκτελείται απευθείας. Η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε από κοντά. Προσπάθησαν εκεί κάποιος επιθετικός, αλλά από μάγνα του Καρτσιακού. Τσουκαλίδης διεκδικεί την μπάλα, αλλά κλέβει τώρα ο επιθετικός εδώ. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να βγει μπροστά. Η μπάλα στα πόδια του Λίλα που γυρνάει, αλλά σε ένα χώρο που διώχνει με κεφαλιά ο Τσέγκο. Θέλει να βγει τώρα μπροστά για να δούμε. Έκανε την κίνηση και ο παίκτης της ομάδας των Πέντε Φυσών. Ο Τσουκαλίδης θα σουτάρει, αλλά καλό το που έκανε, προσπάθησε να βιδιάσει τον Παλαμπάνη, αλλά δεν μπόρεσε. Και τώρα βγαίνει ο Μπουγκουρίδης από δεξιά. Μόνος του γυρνάει, πάει να γίνει το σούτ, αλλά δεν μπόρεσε ο Καραντουναμάς να το εκμεταλλευτεί. Συνεχίζει τη φάση του Καλίδης. Παπαδόπουλος. Εκτελέσε το φάουλ, θα κάνει την σέντρα. Θα διώξει την αμυντική εδώ το Καρτσιάκο από κοντά. Πάει να γίνει το 0-2 και παραλίγο εδώ να σκοράρει ο Παπασωτηράς. Ο Καρτσιακός φεύγει με ένα σημαντικό διπλό από τις πέντε βρύσεις, αφού σίγουρα έδειξε η ομάδα και χαρακτήρα και μεγάλες ικανότητες. Δημήτρης Βλασακίδης θα μας πει για αυτή την πολύ σημαντική νίκη μετά την ήττα με τον Κεραυνό Αγίου Παύλου και πώς βλέπει τα πράγματα όσον αφορά την υπόθεση να διεκδικήσει η Ένωση Καρατάσεων των Κύμων την άνοδο. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχήν. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν ένα μάτς το οποίο οφείλαμε να κερδίσουμε για να αντιδράσουμε στην ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής και να μην χάσουμε την επαφή με τον Σταυρό στη δεύτερη θέση. Τα παιδιά παίξαν πάρα πολύ καλά. Το σκορ ήταν 0-1, θα μπορούσαν να έχουμε και άλλα γκολ στο τέλος. Δεν μας πειράζει αυτό. Κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε. Η ομάδα έχει δυναμική, το δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι. Έχει μια ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και θα το παλέψει μέχρι τέλους να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στο πρωτάθλημα. Αν είναι αυτό η άνοδος, καλώς έχει. Τώρα, επειδή είσαι ένα παιδί μέσα από την ομάδα αυτή που έχει μεγαλώσει και έχει υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, πριν σε ευχηθούμε καλή συνέχεια, τι είχε περισσότερο πιστεύει η ομάδα στον αντίπαλο, γιατί μπήκατε ψυχωμένοι, πετύχατε το γρήγορο γκολ, πήρατε ψυχολογία, είχατε ευκαιρίες να ξεφύγετε και να τελειώσετε πιο νωρίς τον αγώνα. Τα παιδιά, βασικά το ρόστερ είναι πολύ καλό. Έχουμε ένα μείγμα και έμπειρων και νεαρών παικτών. Τροφοδοτείται η ομάδα και από παιδιά από τις ακαδημίες. Γίνεται δουλειά στις προπονήσεις. Οι παίκτες έρχονται, είναι προσιλωμένοι και πραγματικά υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα το οποίο βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι μέσα από την καρδιά σου. Εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί είδαμε έναν Καρτσιακό από τα παλιά. Που εύχομαι βέβαια με την ικανότητα που διαθέτει να φτάσει στο στόχο που έχετε θέσει. Η αλήθεια είναι ότι χρονιά με τη χρονιά και σκαλή με σκαλή θέλουμε να μεγαλώσουμε την ομάδα. Η αλήθεια έχει μεγαλώσει σε διοικητικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Το ρόστερ σιγά σιγά φτιάχνεται και δυναμώνει όλο και περισσότερο. Τον Καρτσιακό θέλουμε να τον επαναφέρουμε σκαλή-σκαλή χρονιά με χρονιά εκεί που αξίζει. Δηλαδή είναι για μεγαλύτερες κατηγορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή. Λογικό να υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην γηπεδόχα ομάδα, αλλά ο Στράτος Σαβλέκος, ένας πολύ καλός φίλος, ρεαλιστής, σίγουρα περίμενε περισσότερα πράγματα ως τεχνικός διευθυντής από την ομάδα των Πέντε Φυσών. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό το κομβικό σημαντικό παιχνίδι και γνώρισε την απρόβλητη αυτή ήταν. Στράτο, καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Καλή χρονιά. Σίγουρα η ομάδα δεν παρουσιάστηκε ίσως όπως θα ήθελες και όσο πίστευε τουλάχιστον να αναδείξει στο γήπεδο, έτσι. Σωτήρη, καλησπέρα. Δεν μπήκαμε καλά. Ήμασταν άτυχοι, φάγαμε ένα γκολ στο τρίτο λεπτό. Αχωθήκατε, αδικαιολόγητα. Αχωθήκαν τα παιδιά. Με την εμπειρία που έχουν, δεν έπρεπε να αγχωθούν. Εντάξει, δεν μας πήγαν και κάποιες φάσεις. Λίγο η ατυχία, λίγο που δεν μας βγήκαν κάποια πράγματα. Και ήρθε τα φυσιολογικά. Τώρα, όσον αφορά, παρόλο που η διαφορά πήγε στους 4, πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί, γιατί υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, να ξαναμπεί στο παιχνίδι αυτό. Όσο ζω, ελπίζω, Σωτήρη. Μέχρι το τέλος θα το παλέψουμε. Και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Τώρα, με την εμπειρία σου, προπονητής, αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι χαρακτήρα και θέλουν ιδιαίτερη σημασία, τι πρέπει μια ομάδα για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της? Αυτό που έλειπε από το Μέγα Αλέξανδρο των Πέντε Φυσών. Τα τελειώματα. Πιο σοβαρή σε όλα. Να είμαστε πιο σοβαροί και πιστεύω ότι θα.
Σε στεναχώρησε περισσότερο είτε ή και η εικόνα που η ομάδα δεν έδειξε αυτό που θέλει περισσότερο, αυτό που μπορεί να κάνει? Και τα δύο. Και τα δύο. Μπορώ να πω, μπορούμε πολλά περισσότερα και δεν το βγάλαμε σήμερα. Τώρα, σαν μια κακή παρέθεση, ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο των πέντε βρισκών που απογοητεύτηκε. Ναι. Και κοιτάμε την επόμενη μέρα. Έτσι ακριβώς προχωράμε. Δεν ήμασταν σήμερα αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Απογοητεύσαμε τον κόσμο λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα το πάρουμε αλλού. Θα το πάρουμε αλλού. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και εύχομαι ό,τι δεν καταφέρετε σήμερα να το κάνετε στα επόμενα παιδιά. Ευχαριστούμε, Σωτήρη, και σε σένα τα καλύτερα. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Τον αγώνα προσφέρει η μεταφορική εταιρεία Τσακμάκης και ΣΥΑ ΟΜΕ. Έχει δώρου στη Σύνδο Θεσσαλονίκη. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλάστρα Σύνδου. 6947 400 510. 30 χρόνια κοντά σας. Με ασφάλεια, προοπτικές και εμπειρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεταφορές εμπορευμάτων, εμπειρία, υπευθυνότητα. Εθνικές μεταφορές και ΣΥΑ ΟΜΕ Τσακμάκης Γιάννης. Σας προσφέρουν τον αγώνα.